Λόγια που καθημερινά ακούμε στον περιγυρό μα, όπω Ψάχνω τον υδραυλικό επί ημέρε για να μου περάσει νέο σωλήνη στο μπάνιο, χρειάζομαι ηλεκτρολόγο για να μου αλλάξει τον πίνακα στο παλιό σπίτι. Μήπω ξέρει κάποιον πλακά, γιατί δεν βρίσκω κανένα διαθέσιμο μέχρι τον άλλο μήνα. Αποκαλύπτουν την πραγματικότητα που καλείται να διαχειριστεί όποιο ιδιώτη έχει αποπειραθεί να ανακαινεί στο σπίτι του τα τελευταία χρόνια. Η έλλειψη επαγγελματιών, η μη τηρήση του αρχικού προπολογισμού, οι μεγάλε καθυστερήσει και το γεγονό ότι πρέπει κανεί να αναζητεί ξεχωριστό επαγγελματία για κάθε επιμέρου επισκευή καθιστά την ανακαίνιση ενό σπιτιού μια διαδικασία που απαιτεί εκτό από πολλά χρήματα, χρόνο, υπομονή και γνώσει. Ζητάνε τηλέφωνα υδραυλικών, δίνουμε ό,τι μπορούμε κι εμεί. Από εκεί και μετά είναι θέμα του πελάτη με τον υδραυλικό πώ θα τα βρει. Αυτό. Δεν του βρίσκει, του παρακαλά, δεν βρίσκει και κανέναν. Αλλά πρέπει να γίνουν και σωστοί μα Γιατί πολλέ φορέ είναι και λίγο αρπακόλα. Βρίσκω, επειδή του ξέρω, του βρίσκω. Η δουλειά είναι να βρει σωστό άνθρωπο. Να είναι και να κάνει σωστή δουλειά. Πολύ συχνά οι ιδιοκτήτες απογοητεύονται και επιλέγουν να μην ασχοληθούν καν με ένα τέτοιο εγχείρημα, ιδίω αν μένουν σε άλλη πόλη ή είναι κάποιες ηλικίες και δεν έχουν τις αντοχές ή την όρεξη να ασχοληθούν με αποτέλεσμα να απαξιώνεται ένα σημαντικό ποσοστό κατοικιών. Δεν υπάρχει. Λείπουν, λείπουν, λείπουν τα χέρια. Λείπουν, χέρια από την λείπουν τα χέρια η οικοδομή. Την ώρα που πολλοί πτυχιούχοι ταλαιπωρούνται να βρουν εργασία αντίστοιχη με το αντικείμενο των σπουδών του και σε αρκετέ περιπτώσει περνούν χρόνια στην ανεργία μέχρι να βρεθεί η θέση που να ανταποκρίνεται στα προσώτα του, οι τεχνίτε και ιδιαίτερα αυτοί που πραγματικά είναι επαγγελματίε είναι περιζήτητοι. Με αποτέλεσμα οι πολίτε να περιμένουν για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα μέχρι να επισκευαστούν τυχόν βλάβε. Μετά την δεκαετή κρίση που πέρασε ο τόπο και η χώρα γενικότερα, πολλοί επαγγελματίε άλλαξαν επάγγελμα που ασχολούνται σε αυτό το τεχνικό τομέα. Εν πάση περιπτώσει, επειδή τη δεδομένη περίοδο, επειδή και το ζω καθημερινά, υπάρχει μια μεγάλη έξαρση στην, στην οικοδομή, γενικότερα στα τεχνικά επαγγέλματα και υπάρχει αντίστοιχη ζήτηση, λογικό είναι εφόσον λιγοστέψαν και οι επαγγελματίε που ασχολούνται να υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Πολλοί είναι αυτοί που προτρέπουν του νέου να ασχοληθούν με τα επαγγέλματα που γνωρίζουν μεγάλη ζήτηση, όπω υδραυλικό, ηλεκτρολόγο και ψυκτικό και τόσο άλλα που λείπουν από την αγορά εργασία. Να ασχοληθούν οπωσδήποτε, γιατί εδώ όπω πάει, κάνετε. Γιατί και οι νέοι μετά θα έχουν τη δικό του δυσκολία μετά. Και τα σπίτια, ,τι, οτιδήποτε. Προτείνατε σε κάποιον νέο να ακολουθήσει ένα από αυτά τα επαγγέλματα. Δεν είναι άσχημο επάγγελμα, το επάγγελμα του υδραυλικού, Ε, Ναι, δεν είναι άσχημο. Α πάνε τα παιδιά. Είναι ένα επάγγελμα που είναι πρώτα-πρώτα ικανοποίηση για το αποτέλεσμα. Εάν ξέρουν και γίνουν ε, καλοί μάστοροι, θα είναι ευχαριστημένοι. Πρέπει να προτρέψουμε εμείς, τη γονεί, τα παιδιά να ασχολούνται και με αυτού του είδου τα επαγγέλματα και όχι μόνο πανεπιστήμια και είναι ανάγκη και για τα υπόλοιπα επαγγέλματα. Αυτά τα επαγγέλματα έχουν και θα έχουν πέραση, αλλά δεν υπάρχουν. Τα νέα τα παιδιά δεν ασχολούνται με αυτά τα πράγματα. Θεωρώ ότι με έναν καλό επαγγελματικό προσανατολισμό η ελά τουλάχιστον πρέπει να στραφεί προς αυτά τα τεχνικά επαγγέλματα, τα οποία είναι επαγγέλματα του μέλλοντος.